Η χοροδία που ακολουθεί και θα κλείσει την απόψινη εκδήλωση είναι η Βυζαντινή χοροδία του Αλεξάνδριου Δημοτικού Οδείου Γιαννιτσών. Η Βυζαντινή μουσική στα Γιαννιτσά ως τμήμα του Αλεξάνδριου Δημοτικού Οδείου έχει ιστορία 17 περίπου ετών. Όλα αυτά τα χρόνια μαθητές και καθηγητές του Οδείου με μεράκι και σπουδή συντηρούν τη Βυζαντινή μουσική παράδοση και προάγουν τη Βυζαντινή ψαλτική τέχνη με θαυμάσια αποτελέσματα. Από τις τάξεις του πέρασαν εκατοντάδες μαθητών και σήμερα πολλοί από αυτούς διαπρέπουν ως ιεροψάλτες ή ως ερμηνευτές της παραδοσιακής μουσικής. Μέσα σε αυτό το δημιουργικό εργαστήρι ιδρύθηκε το 1994 η Βυζαντινή χοροδία με εμπνευστή και χωράρχη τον κύριο Αντώνιο Πατρώνα. Με πολλές μουσικές παρουσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τιμά επάξια το Αλεξάνδριο Οδείο και τα Γιαννιτσά και συμβάλλει στην προβολή της εθνικής μουσικής μας παράδοσης, αποσπώντας αξιόλογες διακρίσεις και επενετικές κριτικές. Ο κύριος Αντώνιος Πατρώνας, χαρισματικός και πρικισμένος κατά το φυσικό τάλαντον του Άδην και του Ψάλιν, υπηρετεί με πάθος και συνέπεια εδώ και 3,5 δεκαετίες τη Βυζαντινή μουσική και το παραδοσιακό τραγούδι. Μαθήτευσε δίπλα σε σπουδαίους και διακεκριμένους δασκάλους, παρακολούθησε συνέδρια και σεμινάρια για την πληρέστερη κατάρτιση και ολοκλήρωση του διδακτικού του έργου, ενώ σε ορισμένα από αυτά υπήρξε εισηγητής ή επιμορφωτής. Για 30 χρόνια ήταν πρωτοψάλτης στον Άγιο Γεώργιο Γιαννιτσών και από τις ιδρύσεως του τμήματος Βυζαντινής Μουσικής του Αλεξάνδριου Δημοτικού Οδείου μέχρι σήμερα είναι καθηγητής του. Από το 1997 διευθύνει το Μουσικό Γυμνάσιο Γιαννιτσών με υποδειγματικό τρόπο και θαυμαστά αποτελέσματα. Πέραν των διδακτικών και ιεροψαλτικών του καθηκόντων έχει και αξιόλογο συγγραφικό έργο με 5 βιβλία για την ιστορία, τη θεωρία και την υμνογραφία της Βυζαντινής μουσικής. Ως χωράρχης χοροδιών Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής που διήφθηνε στον νομό Πέλλας και στη Γουμένισσα, έχει ένα πλήθος συμμετοχών και επιτυχημένων παρουσιών με διακρίσεις και πρώτα βραβεία σε εκδηλώσεις και χοροδιακές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα της χοροδίας θα παρουσιαστεί σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τους ύμνους «Τις Θεός Μέγας, Μέγα προκείμενον σε ήχο βαρύ», «Χριστός γεννάται, κατά βασία των Χριστουγέννων», «Το πρώτον αιώνων και έσωσε λαών, επίσης κατά βασίες των Χριστουγέννων». Η Βυζαντινή χοροδία του Αλεξάνδριου Δημοτικού Οδείου Γιαννιτσών διευθύνει ο Αντώνης Πατρώνας. Thank you.
Δεύτερη ενότητα αποτελείται από τους ύμνους. Βιθλεέμ ετοιμάζου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, ιδιόμελον από την ακολουθία των μεγάλων ωρών των Χριστουγέννων, τα σύμπαντα σήμερον σε ήχο δεύτερο και δόξα εν υψίστης Θεό, ιδιόμελον σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Thank you.
παραγείται από τους ύμνους, δεύτε Χριστοφόρη, δοξαστικό των μεγάλων ωρών των Χριστουγέννων, και ένα μεγαλινάριο από την Ανάτη Οδή των Χριστουγέννων σε ήχο πρώτο, μάγοι και ποιμένες και νεηγενές μάγων λεγόντων.
σημείο αυτό θα καλέσουμε τις δύο χοροδίες, τους μαΐστορες της Μακεδονίας και των ιεροψαλτών Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, μαζί με την χοροδία του Αλεξάνδρου Δημοτικού Οδείου, να αποδώσουν από κοινού τις μελωδικές δεήσεις των ιεροψαλτών σε ήχο τρίτο, υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Πατρώνα. Θα κλείσει με τη φήμη του Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ από τις τρεις χοροδίες. Επί σκηνής να αποδώσει μία αναμνηστική πλακέτα στο χωράρχη, τον κύριο Αντώνιο Πατρώνα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, κύριε Παντελεήμονα,
Εδεσιμότατη, πανοσιολογιότατη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι χωράρχες, αξιότιμα μέλη των χοροδιών, πριν επιδώσω την τιμητική αυτή πλακέτα στον κύριο Πατρώνα, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια σχετικά με την απόψινή βραδιά. Πρώτα-πρώτα να συγχαρώ τον κύριο Παπαλαζάρο, ο οποίος κάθε φορά έκανε μια θαυμασία εισαγωγή για κάθε χοροδία. Οι θεολόγοι, εάν ήθελαν να προσθέσουν κάτι σε αυτά που είπε, όντως, πράγματι, η μουσική είναι εκείνη που εκφράζει όλα τα μύχια συναισθήματα και τις εσωτερικές εφέσεις του ανθρώπου για τα διάφορα θέματα της ζωής του. Αλλά η βυζαντινή μουσική είναι μια λειτουργική τέχνη που, όπως λένε οι μεγάλοι θεολόγοι, ανήκει σε εκείνα τα οποία εκφράζουν το μεγάλο χριστολογικό δόγμα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι λένε οι θεολόγοι, ότι υπάρχουν τέχνες λειτουργικές, όπως παραδείγματος χάρη η υμνολογία, η αρχιτεκτονική και η βυζαντινή μουσική, οι οποίες εξυπηρετούν το δόγμα της Εκκλησίας μας. Και το δόγμα της Εκκλησίας είναι ένα, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και εσκήνωσε εν ημίν. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος αυτό εκφράζει, ότι μέσα από τα εικονίσματα, από τη μουσική, από τις συγγραφές, αποδεικνύεται ότι ο Θεός πήρε τη μεγάλη του απόφαση να γίνει άνθρωπος, να σκηνώσει ανάμεσά μας, να δώσει τον εαυτό του για τη σωτηρία του κόσμου. Οι ύμνοι λοιπόν της Εκκλησίας μας δεν εκφράζουν απλώς τα βιώματα του ανθρώπου, είτε αυτά είναι χαράς διότι έχουν επικοινωνία με το Θεό, ή αμαρτωλά διότι ζητούν την ηκεσία και το έλεος του Θεού, αλλά εκφράζουν αυτή τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και επειδή έγινε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι μεταξύ μας είμεθα αδέλφια του Ιησού Χριστού και παιδιά του Θεού. Απόψε, αν παρακολουθήσατε προσεκτικά, θα είδατε ότι η ύμνη αυτό το δόγμα εξέφραζαν, ότι έκλεινε ουρανούς και κατέβη και ήλθε ανάμεσά μας. Όλες οι χοροδίες, για να επενέσουμε τις χοροδίες εκτός της Μητροπόλεως μας πρώτα, τους μαΐστορες της Μακεδονίας και την χοροδία, τη βυζαντινή χοροδία της γείτονος Μητροπόλεως, της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, αλλά και τη δική μας χοροδία, του Αλεξάνδριου Οδείου, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Πατρώνα ή των άλλων, του κυρίου Ορδουλίδη και του κυρίου Μαυροδί, απέδωσαν πάρα πολύ ωραία και παραστατικά τους ύμνους, τους θαυμασίους αυτούς ύμνους της γεννήσεως, που είναι υπομνηματισμοί της Καινής Διαθήκης, που έχουν σχέση με την γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Εγώ σαν επίσκοπος της Μητροπόλεως Δέσης, Πέλης και Αλμοπίας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και τους τρεις χωράρχες και τα μέλη τους, διότι σήμερα μας έδωσαν μια πρόγευση της εορτής των Χριστουγέννων. Να τους ευχηθώ να έχουν υγεία και ψυχής και σώματος και να αυξάνουν οι χοροδίες τους και η απόδοσή τους στο έπακρον. Να ευχαριστήσουμε και τον Άγιο Βερίας που έκανε τον κόπο να έρθει από την Βέρεια εδώ να παρακολουθήσει τη συναυλία και όλους εκείνους οι οποίοι με τα προσοχής άκουσαν τα μελίσματα αυτά, τα πολύ ωραία που έχουν σχέση με τη γέννηση του Χριστού. Συγχαρητήρια και εύχομαι από καρδίας να περάσετε καλές γιορτές και με τη χάρη του Θεού γεμάτες.